Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που θέλει σήμερα να μιλήσει για αυτό το ζήτημα που απασχόλησε πάρα πολύ όλο τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα, για μεταναστευτικά ζητήματα, προσφυγικά ζητήματα, με αφορμή το τεράστιο γεγονός που έγινε στην Πύλο. Πώς να σας το πω, και εγώ ήθελα πάντοτε να κάνω μια έρευνα για μεταναστευτικά και προσφυγικά ζητήματα. Αυτή ήταν μια κακή αφορμή, δυστυχώς, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να ενημερωθώ κι εγώ για θέματα που νόμιζα ότι ήξερα, αλλά δεν ήξερα. Και ήμουνα τυχερή να παρευρεθώ και σε μια συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα, να ακούσω και κάποια άλλα ζητήματα από καθηγητές σχετικούς, η Μαρμελάδα εδώ πέρα μαζί μας, και να σας μεταφέρω κάποια πράγματα που ήθελα όσο πιο πιστά μπορώ και χωρίς να αλλοιώσω και την ερμηνεία ορισμένων ζητημάτων και το πώς μεταδόθηκαν από ειδικούς. Είναι πολλά. Και let's dig in. Ελπίζω να είστε καλά. Δεν είπαμε τα καθέκαστα. Εγώ τράκαρα, είμαι καλά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο λογικά θα το δείξω στο επόμενο podcast. Μας μένουν και λίγα άλλωστε. Λοιπόν, παιδιά, Τι παρατηρείτε κι εσείς, τι παρατηρούμε όλοι να συμβαίνει όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έρχονται από την Ευρώπη και τον Νότο? Είναι σαν να πλέον αυτοί οι άνθρωποι είναι για την Ευρώπη ό,τι ήταν περίπου οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τους αντιμετωπίζουμε δηλαδή σαν να είναι υπάνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν εξ αντικειμένου λιγότερα δικαιώματα ή και καθόλου δικαιώματα. Είναι αυτοί που δεν έχουν το δικαίωμα των δικαιωμάτων, να έχουν δηλαδή δικαιώματα και ως εκ τούτου, δεν είναι ζήτημα αν είναι πολίτες ή όχι, δεν είναι καν άνθρωποι, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι ως Ευρώπη έχουμε επεξεργαστεί κείμενα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων, εγγύησης όσον αφορούν αυτά, έχουμε κλειστεί την πόρτα για κάποιους. Και είναι πρώτη φορά που η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποφάσισε να κλείσει την πόρτα της. Μετά τον 20ο αιώνα η Ευρώπη, λόγω και αυτών των τραυμάτων που είχε, γύρω εκεί στη δεκαετία του 1950 άρχισε να επεξεργάζεται σχέδια εγγύησεων προστασίας δικαιωμάτων και ήρθε με αυτά και με εκείνα η σύνθηκη της Γενέβης για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, και όλα αυτά σήμερα βλέπουμε να ανατρέπονται. Ζούμε μια στιγμή στην οποία είναι ιστορική στιγμή, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια είναι κομβικά, είναι ιστορικά, κάτι ανατρέπεται. Το παράδειγμα που υπήρχε παλαιότερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή ο άνθρωπος που κατατρέχεται να χτυπήσει την πόρτα ενός έφτακτου κράτους, σήμερα έχει ανατραπεί. Πλέον το παράδειγμα δεν είναι να χτυπήσεις την πόρτα αυτού του δίπλα σπιτιού σου, ας πούμε, δηλαδή αν εσένα το σπίτι σου καίγεται, το χωριό σου καίγεται, δηλαδή δεν μπορείς να πας στο διπλανό χωριό που δεν καίγεται, αλλά μεταξύ του σπιτιού σου που καίγεται και του διπλανού χωριού, να το πούμε έτσι, διαμεσολαβούν οι λεγόμενες τρίτες ασφαλείς χώρες, πως είναι η Τουρκία, στις οποίες και είσαι υποχρεωμένος να μείνεις. Δυστυχώς μια τέτοιου είδους χώρα, αν όχι πρώτη ασφαλής, δεύτερη ασφαλής, θεωρείται και η Ελλάδα. Έχουμε ένα νομικό καθεστώς που βέβαια ακόμη δίνει άσυλο σε αυτούς που το δικαιούνται, διότι φτιάχτηκε αμέσως μετά τον πόλεμο, αλλά στην πράξη, και όταν λέμε πράξη εννοώ τη διοικητική πράξη, αυτοί που βλέπουν τα χαρτιά σου, αν έχεις δικαίωμα για άσυλο ή δεν έχεις, εν πάση περιπτώσει, απομακρύνεται από το να σου δοθεί άσυλο σε εσένα που το ζητάς, και όχι μόνο η δικιά μας χώρα, αλλά πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το βολικό ποιο είναι, να λέμε ότι αυτός που θέλει να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον θα έρθει στη χώρα με έναν τρόπο νόμιμο. Τι νόμιμο, δηλαδή, αν σου καίγεται το σπίτι, δεν θα φύγεις ούτε με αεροπλάνο ούτε με κρουαζιερόπλοιο. Θα φύγεις από τη χώρα από την οποία δεν περνάς καλά, να το πούμε, δεν περνάς καλά, από πολλές απόψεις, από την οποία η χώρα σε εχθρεύεται, με ό,τι μέσο έχεις για να πας να βρεις ένα καλύτερο μέλλον. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο ο πόλεμος η αιτία για την οποία κάποιος
άνθρωπος θα ζητήσει άσυλο. Άσυλο μπορεί να ζητήσει κάποιος ομοφυλόφιλος στο Ιράν ή κάποιο μέλος θρησκευτικής μειονότητας στο Πακιστάν, χωρίς κατά ανάγκη να υπάρχει πόλεμος. Αυτό το είναι κομβικό να τονιστεί, διότι όσο περνάει ο καιρός ακούγεται, κυρίως τα δεξιά ακούγεται αυτό έντονα, ότι πρόσφυγας πρέπει να είσαι, να υπάρχει πόλεμος για να είσαι πρόσφυγας, δηλαδή δεν υπάρχουν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το Αφγανιστάν δεν έχει και πόλεμο, έτσι. Από αυτό είναι κάτι πολύ βολικό να το υποστηρίζουμε, και αυτό που θα δούμε και αυτό που λένε και πολλοί ειδικοί πάνω σε αυτό θα δούμε. Την Ευρώπη να διαπραγματεύεται με καθεστώτα όπως αυτά των Ταλιμπάν, προκειμένου να δίνει η Ευρώπη λεφτά σε αυτούς και να κρατάνε τους ανθρώπους εκεί. Διότι τι θα λένε, αυτή θα γίνει επειδή μου μια συμφωνία, να το πούμε έτσι, ότι όλες οι χώρες είναι εν δυνάμει ασφαλείς, ότι δεν κινδυνεύει κανείς από πουθενά, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κατά ανάγκη πόλεμος. Αυτό λέμε, ότι θα τις βγάζουν όλες τις χώρες εν δυνάμει ασφαλείς, οπότε δεν κινδυνεύεις στη χώρα στην οποία είσαι και μείνει εκεί που είσαι, εν πάση περιπτώσει. Ένας από τους ανερχόμενους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ζητήματα διαχείρισης του μεταναστευτικού είναι το κράτος του Νίγηρα, και αυτό εγώ δεν το γνώριζα. Από τον Νίγηρα, ο οποίος είναι μέσω Αφρικής, αν δείτε το χάρτη, από εκεί διέρχονται μεταναστευτικές ροές από το νότο της Δυτικής Αφρικής, προκειμένου να φτάσουν μέσω της Σαχάρα, της έρημου Σαχάρα, στη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει μία σύμβαση με τον Νίγηρα, προκειμένου ο Νίγηρας, πριν μπει ο κόσμος στην έρημο, να βαστάει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό, εμάς τους Ευρωπαίους, μας έρχεται πολύ βολικό στη συνείδησή μας, διότι όσοι χαθούν στην έρημο, είναι στην έρημο, τι είχαμε, τι χάσαμε, δεν τους ξέραμε ποτέ, δεν θα τους δούμε ποτέ, αλλά είναι πολύ αντίθετο στην φιλελεύθερη ανθρωπιστική συνείδηση των Ευρωπαίων, του μέσου Ευρωπαίου, ο οποίος, αν το δει αυτό, θα σοκαριστεί, και όταν λέω αυτό εννοώ, αν δει κάποιον να κοίταται ανάσκελα στην ακτή εκεί που κάνει μπάνιο. Αυτό, επειδή τον βλέπει, κατάλαβες. Οπότε όταν κάποιος σου τον κρατά απομακρυσμένο, δεν το βλέπεις, είναι πολύ βολικό για να έχεις την συνείδησή σου ήρεμη. Είναι καλύτερο για σένα, για την ασφάλεια που, την υποτίθεται ασφάλεια που νομίζεις ότι υπάρχει, και ούτω καθεξής. Θέλω και σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι το άρθρο 5 του συντάγματός μας λέει ότι καθένας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια είναι ελεύθερος και έχει το ελεύθερο να αναπτύξει όπως θέλει την προσωπικότητά του. Δεν λέει πουθενά ότι μόνο ο Έλληνας είναι ελεύθερος, λέει καθένας, χωρίς να βάζει κριτήριο την ηθαγένεια, για να το πούμε έτσι. Και θεωρώ ότι είναι βάναυσο σε αυτό που σου χτυπά την πόρτα να του την κλείνεις. Αυτό θυμίζει πολύ εποχές Ορμπάν πριν 8 χρόνια, Ορμπάν, που είχε πει με αφορμή τότε με τις μεταναστευτικές ροές από τη Συρία το 15-16, τι είχε πει: εμείς δεν φταίμε για τα δεινά που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είχε πει, πολύ βολικό. Αυτό μας θυμίζει και κάτι που είχε πει το 2019 ένας πολιτικός στη Λέρο, που ήταν ότι σε μια έγκυο γυναίκα, ένα άλλο παράδειγμα, ότι δεν σε εγκάστρωσα εγώ, κάτι τέτοιο της είχε πει. Τέλος πάντων, αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο Όρμπαν. Επίσης, κάτι νομικό που είναι καλό να ξέρετε, υπάρχει η συμφωνία Δουμπλίνο 2. Η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί ακόμα και θα σας πω πια γιατί υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας. Οι χώρες στις οποίες φτάνουν αυτά τα καραβάνια των προσφύγων έχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να κάνουν το φύλακα και να τους διώξουν από εκεί που ήρθανε, και η άλλη επιλογή είναι να μετατραπεί η χώρα σε αποθήκη ανθρώπων, έτσι όπως λέγεται, μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο με το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο είναι μια συνθήκη η οποία υπογράφτηκε το 1990 και καθορίζει αυτή η συνθήκη τη χώρα η οποία θα είναι υπεύθυνη να σου δώσει ένα άσυλο. Ο μετανάστης δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισέλθει την πρώτη φορά. Π.χ. οι μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα και κατόπιν μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να αιτηθούν άσυλο, θα πρέπει σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς Δουβλίνου 2, Δουβλίνου 3, να επιστρέφονται πίσω στη χώρα μας. Μόνο ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, δηλαδή κάνεις μια φορά την αίτηση ασύλου. Η ιδέα πίσω από αυτή τη συνθήκη ήταν
ζούμε λίγο το context. Ποιο ήταν το context? Τα τέλη του 90 είχε πέσει το τείχος του Βερολίνου και η Ευρώπη είχε έρθει αντιμέτωπη με πολλούς ανθρώπους που τη ζητούσαν άσυλο και έπρεπε να προστατέψει δύο πράγματα. Από τη μία να προστατέψει, να μην γίνει, πώς να το πούμε, να μην εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά οι πρόσφυγες την ελευθερία που σου έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πας όπου θέλεις. Αυτή είναι η ελευθερία, μετακίνησης ανθρώπων και τέλος πάντων κεφαλαίου τους, μια θεμελιώδης ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη να, όλο αυτό να συμφέρει και τους Ευρωπαίους πολίτες, κάπως έτσι το είχαν στο μυαλό τους. Οπότε αποφασίσανε ότι δεν πρέπει να κατατίθενται πολλές αιτήσεις ασύλου σε διαφορετικές χώρες, μία χώρα πρέπει να είναι υπεύθυνη με ένα φάκελο για να μην γίνεται αχταρμάς πάνω κάτω. Αυτή ήταν η λογική πίσω από αυτό. Και αυτό φαινόταν τότε μια καλή ιδέα των 90. Η οποία όμως στην πράξη αποδείχτηκε ανεφάρμοστη, διότι τι έκανε? Μετέφερε όλο το βάρος των μεταναστευτικών ροών στις περιφερειακές χώρες, όπως ήταν η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Οι άλλοι δεν δεχόντουσαν κανέναν, διότι οι πρώτες χώρες στις οποίες έφτανε ο μετανάστης ήταν από τα παράλληλα, ήταν αυτές οι τρεις χώρες που είναι κάτω-κάτω, τα σύνορα. Οπότε, γιατί αυτή η συνθήκη λέμε, το που πατάς το πόδι σου, εκεί πέρα θα ζητήσεις άσυλο, δεν μπορείς να πας αλλού. Η συζήτηση για την αναθεώρηση αυτής της συνθήκης έχει ξεκινήσει το 2015-2016, τότε που έγιναν οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές από τη Συρία. Στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που υπήρχαν για να εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη, οι κανονισμοί βρίσκονται άτυπα ανεφάρμοστοι από το 2011 εδώ στην Ελλάδα. Υπήρχε και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, πολύ σημαντική, η οποία είπε ότι είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να γυρίζουν πίσω, και τέλος πάντων, άλλο podcast αυτό. Το αίτημα λοιπόν είναι να αναθεωρηθεί αυτή η συνθήκη του Δουβλίνου, έτσι ώστε να διασκορπιστούν οι πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε μιας, και όχι να μένουν στην πρώτη χώρα στην οποία και αυτοί εισέρχονται. Η χώρα μας τώρα είναι μια χώρα, αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποιείτε τώρα, στην οποία χρειάζονται περίπου, με βάση στοιχεία, 250.000 άνθρωποι προκειμένου να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, αγροτική οικονομία, κατασκευή, τουρισμό, εστίαση και τα σχετικά. Όταν σου λείπει εσένα ως χώρα τόσος κόσμος και ταυτόχρονα έχεις τόσο κόσμο σε κάμπ, και τους πληρώνεις να κάθονται σε κάμπ, θεωρώ ότι όντως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι λίγο αντικρουόμενο. Πρέπει να τους αξιοποιήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θεωρώ είναι το πρόβλημα και θα καταλήξω κάπως εκεί πέρα. Πάει κάτι λάθος όλοι αυτοί να μένουν στη Χίο, στη Λέρο, στη Λέσβο και όπου μένουν, ενώ υπάρχει το συζήτηση για δουλειά. Γιατί ο μετανάστης, η διαφορά του με τον πρόσφυγα, ποια είναι? Ο πρόσφυγας, η χώρα έχει υποχρέωση να δεχτεί τον πρόσφυγα, με τον μετανάστη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο πρόσφυγας είναι σαν μια γυναίκα που την έχουν βιάσει και σου χτυπά την πόρτα και σου ζητάει να τη βοηθήσεις, έτσι. Ο μετανάστης είναι, ρε παιδί μου, σαν μια γυναίκα, ένας άντρας, τώρα έβαλα γυναίκα, ας πούμε, και ένας άντρας, μην κάνουμε διακρίσεις, ο οποίος θέλει δουλειά και σου ζητάει την πόρτα να του ζητήσεις δουλειά. Αν εσύ μπορείς να το πεις ευγενικά, δεν έχω δουλειά να σου δώσω, κατάλαβες, και αν υπάρχουν πάρα πολλοί που σου ζητάνε δουλειά σε σένα, ζητάς από τους γείτονές σου να σε βοηθήσουν. Κάπως έτσι πάει. Βέβαια, τώρα η αιτία της προσφυγής και της μετανάστευσης πολλές φορές είναι η ίδια ρίζα του προβλήματος και της μετανάστευσης, λίγο κάπου συγχύονται αυτά τα πράγματα, είναι μια ωραία συζήτηση για ένα άλλο podcast ενδεχομένως και αυτή. Τέλος πάντων, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι εμείς που είμαστε εδώ, born and raised που λένε, γερνάμε, okay. Η κοινωνία συρρυκνώνεται ποιοτικά και ποσοτικά, και αυτό το έδειξε και η απογραφή του 2021, που πέραν το γεγονότος ότι αυξήθηκε ο κόσμος στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα Δωδεκάνησα, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μειώθηκε ο πληθυσμός τους, νομίζω μέσα όλα τα γύρω στα 7%. Υπάρχει ένα θέμα δημογραφικό, το βλέπουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το δημογραφικό όχι με όρους έθνους, αλλά με όρους πληθυσμού, διότι η δημογραφία δεν είναι η επιστήμη του έθνους. Αυτό το κάνανε και το προμοτάρουν κάτι κόμματα σαν τη Νίκη. Η δημογραφία είναι η επιστήμη που κοιτάει τον πληθυσμό.
η ελληνική ύπαιθρος έχει αδειάσει, το ελληνικό βουνό είναι άδειο, σε λίγο θα υπάρχουν μόνο λύκοι. Πρέπει σαν χώρα που σου συμβαίνει αυτό το πράγμα όπως είναι η Ελλάδα να κάτσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα τα οποία είσαι υποχρεωμένος να τα σκεφτείς και είσαι και μια χώρα που ιστορικά ήταν πάρα πολύ καλή στο population engineering, δηλαδή ποιος θα πάει πού. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες το 22 με το 24 από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, τους έβαλες σε μέρη που μπορούσες να τους αξιοποιήσεις. Άτομα που ξέραν να δουλεύουν σε κάτι, εκεί πέρα που μένανε, τους έβαλες στην Ελλάδα σε κάτι αντίστοιχο, προκειμένου να λύσεις αυτό το δημογραφικό συσχετισμό και να τους αξιοποιήσεις και να σου αποφέρουν έσοδα και αυτοί να αναπτυχθούν, να κάνουν τις οικογένειές τους, να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα και ούτω καθεξής. Τώρα όλα αυτά η Ελλάδα σήμερα τα έχει ξεχάσει. Και γιατί τα έχει ξεχάσει άραγες? Γιατί η Ελλάδα έχει αποφασίσει να είναι η ασπίδα της Ευρώπης. Όταν μονοδιάστατα διαλέγεις να είσαι ασπίδα, τότε μένει ένα δίλημα. Ή ασπίδα ή αποθήκη ή μαντρόσκυλο ή πάρκινγκ. Πρέπει να μπει και ένα άλλο κομμάτι σε αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, αντί να είσαι μαντρόσκυλο ή πάρκινγκ, να σκεφτείς κάτι το οποίο οποιαδήποτε κοινωνία δέχεται ανθρώπους και δεν μπορείς εσύ Ελλάδα να προσπίσεις ότι δεν θα δέχεσαι ανθρώπους, διότι είτε θα γίνεις απάνθρωποι είτε θα σε μετακομίσεις καλύτερα, δεν πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς ότι βρίσκεσαι εδώ, δεν μπορείς να πας πουθενά, είναι η γεωγραφική σου θέση τέτοια. Είσαι στις παρυφές της Ευρώπης, στο σύνορο της Ευρώπης με την Ασία, της Ασίας με της Αφρικής και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί εμείς να περώμαστε από τη μία για τη θέση που έχουμε, ότι είμαστε συνάντηση των τριών σημείων του ορίζοντα και εγώ δεν ξέρω τι και να λέμε δεν θα έρθει κόσμος. Να το πει αυτό ο Ισλανδός, να το καταλάβω που είναι εκεί πέρα του γιορτό κέρατο. Αλλά εσύ εδώ πέρα δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να λες εγώ θα μείνω μόνος εδώ για πάντα, λαλαλαλαλαλα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσει η Ελλάδα ότι δεν γλιτώνει τις ροές των ανθρώπων, τις μεταναστευτικές ροές. Θα δεχτείς κόσμο και αυτό που θα κάνει καλύτερη τη συνοχή του κράτους σου δεν είναι το σχέδιο αποτροπής να τους σμπρώξεις πίσω από εκεί που ήρθανε. Χρειάζεσαι ένα φίλτρο στα σύνορα, χρειάζεσαι μια ρεαλιστική μεταχείριση εκείνων που σου χτυπάνε την πόρτα, έτσι. Και από την άλλη, ο κόσμος που θα έρθει εδώ πέρα πρέπει να ξέρει ότι χτυπώντας την πόρτα της χώρας μας, της Ελλάδας, δεν θα την χτυπήσουν προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να πάνε σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Θα τη χτυπήσουν και θα μείνουν σε αυτήν τη χώρα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρώτον να μειωθούν οι ροές, διότι ο κόσμος ερχόταν στην Ελλάδα και έρχεται στην Ελλάδα διότι προσδοκούσε να φύγει και να πάει κάπου αλλού. Η Ελλάδα έχει καλλιεργήσει μια συνείδηση στην κοινωνία ότι είμαστε εδώ πέρα transit, γιατί όλοι θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Πρέπει με αυτή την ιδεολογία να τις βάλουμε ένα τέλος, γιατί δεν μας οδηγεί πουθενά. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα ότι όσο διαρκεί αυτή η συμφωνία του Δουβλίνου που δεν έχει αναθεωρηθεί ακόμα, που σου λέει ότι εδώ που έρχεται ο μετανάστης εδώ και θα είναι το άσυλό του και δεν υπάρχει διάχυση, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι το transit. Δεν γίνεται να γίνει ξανά η Ελλάδα ό,τι έγινε το 15. Που άκουσα και καφιόταν ο φίλης της προάλλες στα κανάλια. Δεν θα παίξω τη δήλωσή του τώρα, ίσως την επόμενη εβδομάδα, για το πόσο καλά διαχειρίστηκαν αυτό το μεταναστευτικό. Εδώ μόνο μια λέξη έχω να πω, μόρια. Δεν λέω κάτι άλλο, αλλά τα είχα πει την προηγούμενη φορά. Όταν θες να κάνεις κάτι άλλο και δεν το κάνεις, μη λες μαλακίες τουλάχιστον. Αυτό. Και το ξανακλίνω. Αν λοιπόν υιοθετήσει η Ελλάδα μια τέτοια λογική, θα είναι πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια τοποθετημένη και συντεταγμένη εδώ σαν κοινωνία και σαν πολιτική και πώς θα τους δέχεσαι. Διότι τι θα χρειαστεί να γίνει? Άπαξ και πίσω ότι τους κρατάω και τους αφομοιώνω, θα πρέπει να φτιάξεις 2-3 σχολεία στις περιοχές που θα είναι αυτοί οι άνθρωποι και θα μένουν, νοσοκομεία, φαρμακεία. Αυτό είναι ο πιο συντεταγμένο. Όλες εκείνες, ρε παιδί μου, τις δομές που χρειάζονται οι κοινωνίες και οι παροχές που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν καλά. Και ταυτόχρονα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι σε τελευταία ανάλυση αυτή η χώρα είναι εδώ και αυτή την πίτα έχει. Αυτό έχει να δώσει. Αν δεν τους αρέσει, υπάρχει και λύση να επιστρέψουν από εκεί που ήρθανε. Αλλά το να λες ότι εγώ σε παρκάρω εδώ
Και βάζω τον Έλληνα φορολογούμενο ή τον Ευρωπαίο φορολογούμενο να πληρώνει αυτό το πάρκινγκ που σε έχω στη Λέρο, στη Λέσβο, στη Χίο και από εκεί και ύστερα δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα, το θεωρώ απαράδεκτο, το θεωρώ απάνθρωπο και το θεωρώ και στην τελική πολιτικά ανόητο. Και είναι πολύ λυπηρό βέβαια και πρέπει να τονιστεί και αυτό πώς αξιοποιείται αυτή η πολιτική των μεταναστών από φωνές των άκρων, της ακροδεξιάς κυρίως, και ότι και καλά αυτοί οι άνθρωποι είναι ο εχθρός και αλλοιώνουν φυλετικά την ελληνική κοινωνία και άλλα τέτοια πράγματα που βλέπουμε να τα λέει ακροδεξιά και η δεξιά και μερικές φορές και η κέντρο αριστερά και κέντρο δεξιά. Και όχι μόνο στην. Δεν είναι μόνο η χώρα που έχει το πρόβλημα, η Ουγγαρία του Όρμπαν, είναι και η Γαλλία, είναι και άλλες χώρες. Και οι άνθρωποι που είναι πιο προς το κέντρο και χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν κατά των μεταναστών, να το πω έτσι, αλλά με πολύ ακραίο τρόπο, υποτίθεται το κάνουν για να μειώσουν τις ψήφους προς τα άκρα. Σου λέει να φύγουν από τα άκρα, να μην ψηφίσουν τα άκρα, να πάνε πιο στο κέντρο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό επιτυχάνει το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι όταν νομιμοποιείς αυτό το λόγο, τον κατά των μεταναστών, τον ρατσιστικό λόγο, τον γεμάτο μίσος, γεμάτο προτροπή για βία, γεμάτο όλο αυτό, τελικά αυτός που θα ενστερνιστεί αυτό το λόγο κατά των μεταναστών θα καταλήξει στην πηγή από όπου προέρχεται αυτός ο λόγος, θα πάει στην original πηγή και όχι στη γιαλατζή του κέντρου. Καταλάβατε, είναι σαν να λέγανε το 1930 οι αντίπαλοι του ναζισμού να διώξουμε τους Εβραίους γιατί οι Εβραίοι είναι η αιτία για την οποία υπάρχουν οι Ναζί. Οπότε είναι σαν πας να καταπολεμείς το τέρας και εν τέλει γίνεσαι ο ίδιος αυτό το τέρας που εσύ πας να καταπολεμήσεις. Και έρχεται σε όλο αυτό να κουμπώσει και το ζήτημα της ηθαγένειας βέβαια, διότι δεν είναι μόνο αν θα υποδεχτείς ένα μετανάστη, είναι, αν θα δώσεις ένα ασυλωστό πρόσφυγα, κάποιοι μπορεί να εγκατασταθούν, να κάνουν οικογένειες εδώ, να κάνουν παιδιά εδώ, να αρχίζουν να εργάζονται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το 2020... άλλαξε ο νόμος σχετικά με το ποιος παίρνει την ηθαγένεια στην Ελλάδα και αυστηροποιήθηκαν πάρα πολλοί προϋποθέσεις για να αποκτήσει κάποιος την ελληνική ηθαγένεια. Υπάρχουν πλέον εξετάσεις, οι οποίες υπάρχει και μια τράπεζα θεμάτων. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι εξετάσεις. Δηλαδή, τους είχαν κάτι ερωτήσεις που εγώ, που έχω την ελληνική ηθαγένεια, δεν ξέρω να απαντήσω. Ας πούμε, ακούστε τώρα μια κουλή ερώτηση. Ποιο είναι το πιο σημαντικό ίδρυμα του ποντιακού ελληνισμού του 19ου αιώνα στην Τραπεζούντα? Κατάλαβες. Αυτό όλο εδώ τι δείχνει? Δείχνει ότι όχι μόνο κρατάμε την πόρτα κλειστή στους ανθρώπους που έρχονται, αλλά και στους ανθρώπους που είναι ήδη εδώ μέσα τους, την κάνουμε πιο δύσκολη. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι σαδισμός. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα, άνθρωποι που έχουν στεριώσει σε μια χώρα, που εργάζονται και μεγαλώνουν σε μια χώρα, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε αυτή τη χώρα, έχουν μια εύλογη αξίωση, μια νομιμοποιημένη αξίωση να γίνουν μέλη της πολιτικής κοινότητας αυτής, εδώ που ζούνε. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας. Basics, 101. Και το ζήτημα της ηθαγένειας είναι ένα κομβικό ζήτημα γενικότερα για τη δημοκρατία. Λέμε στην νομική ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στην ηθαγένεια. Δεν είναι το κρίσιμο το δικαίωμα, είναι θέμα πολιτεύματος αυτό. Αλλά γιατί τέλος πάντων όπου γεννιέσαι, γιατί τέλος πάντων πρέπει να σας κάνω αυτή τη διάκριση σε άλλο επεισόδιο, αλλά δεν σας φαίνεται λυπής μια δημοκρατία στην οποία δεν ψηφίζουν οι γυναίκες ή δεν σας φαίνεται λυπής μια δημοκρατία που ήταν τότε στο νότο της Αμερικής στην οποία δεν ψήφιζαν οι μαύροι? Μια τέτοια κοινωνία που σας φαίνεται λυπής με την ίδια λογική είναι ελυπής και κοινωνία στην οποία δεν ψηφίζουν άτομα τα οποία απλά είναι ξένα. Εμένα αυτό μου φαίνεται φοβερά πρόβλημα για τη δημοκρατία γενικά. Και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ιδεολογικό σκόντο στους ακροδεξιούς που το παλεύουν. Γιατί αυτές είναι κρίσιμες ιδεολογικές μάχες που χωρίζουν τον κόσμο μας από τον κόσμο τους. Αν δεν κερδίσουμε αυτές τις μάχες, αν δεν τις δώσουμε αυτές τις μάχες, γιατί νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά δημοφιλής για να συζητήσουμε για τέτοια θέματα ή να ευαισθητοποιηθούμε για τέτοια θέματα, να διαβάσουμε γύρω από αυτά τα θέματα, αν δεν δώσουμε αυτές τις μάχες, τότε παιδιά θα τις κερδίσουν αυτοί τις μάχες. Η αδράνεια είναι με το μέρος τους. Και για να κλείσει αυτό το ζήτημα της, όλο αυτό που συζητάμε, μετανάστευση είναι
είναι, πώς θα το πούμε, ένα topic που προσφέρεται για αγώνες ιδεολογικούς που έρχονται και αξιοποιούνται κυρίως από ανθρώπους της ακροδεξιάς, σας λέω, και κερδίζουν προς αυτό το κομμάτι. Βλέπε τι έγινε με τη Μελόνι στην Ιταλία. Δεν μπορούμε να επεκφύγουμε τις ανάγκες να είμαστε alert όσον αφορά αυτά τα ζητήματα και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και αυτό είναι που μας διαχωρίζει από την ακροδεξιά, όσοι θέλουν να διαχωριστούν εν πάση περιπτώσει από την ακροδεξιά, ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να είμαστε ανθρώπινοι, διότι αν δεν είσαι ανθρώπινος σε αυτόν που σου ζητάει δουλειά, σου ζητάει καταφύγιο, σου ζητάει whatever, θα ο άνθρωπος αυτός θα θυμώσει, θα σε μισήσει και στο τέλος όταν εσύ θα γυρίσει την πλάτη σου θα σου κάνει κακό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι απλό, υπάρχει μεγάλη πολιτική σκοπιμότητα γύρω από αυτό, αλλά πρέπει να αντέξουν οι κοινωνίες πρέπει να αντέξουν, τα χρόνια που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν πρόκειται να είναι εύκολα χρόνια. Ό,τι λύσεις προτείνονται δεν περιλαμβάνουν την αξιοποίηση αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ, και αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει, είναι πάρα πολύ αναγκαίο, μεγάλη ανάγκη να αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ευρώπη είναι πρώτη φορά που θέτει αυτή την αποτροπή, το να φεύγουν και να μην μπαίνουν, ως επιτελικό στόχο της μεταναστευτικής πολιτικής, και αυτό δείχνει και μια γενικότερη στάση και μια γενικότερη στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό. Και γιατί λέω ότι κερδίζει η ακροδεξιά? Λοιπόν, η Μελόνι όταν βγήκε έκανε μια συμφωνία με τον Ντράγκη ότι δεν θα πειράξει το ευρώ, ότι ενώ ερχόταν από τα πολλά δεξιά η Μελόνι. Τι άλλο, της είπε ότι δεν θα πειράξει το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και ότι δεν θα φύγεις από τη συμμαχία που έχουμε εναντίον της Ρωσίας. Άρα λοιπόν, αυτό που έμεινε στην ακροδεξιά να ταΐζει στους ψηφοφόρους, διότι δεν είχε πλέον ούτε το ευρώ ούτε εθνικό νόμισμα, της έφυγαν τα πάντα, τι της έμεινε? Να αλλάξει τις εθνικές γιορτές, να φτιάξει ρατσιστικές νομοθεσίες, να ανατρέψει τον αντιφασιστικό πολιτιακό προσανατολισμό του Ιταλικού κράτους, που ήταν και το πρώτο κράτος που φτιάχτηκε στη Δύση βάση του αντιφασιστικού κεκτημένου, και πάνω σε όλα αυτά εδραιώνει την ηγεμονία στην κοινωνία. Οπότε μένουν στα ακροδεξιά κόμματα αυτά τα ζητήματα. Με το μεταναστευτικό παίζει, με το μεταναστευτικό μπορεί να παίξει. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω, παιδιά, για το μεταναστευτικό. Μεγάλο επεισόδιο, μεγάλη συζήτηση. Πολύ γρήγορος αντρικός εγκέφαλος, γιατί θα μας κυνηγάνε που το επεισόδιο θα είναι τόσο μεγάλο. Λοιπόν, έχω κάνει, παιδιά, μια συνειδητοποίηση. Είναι να πω πληροπίνων, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί και όχι. Θεωρώ ότι άντρας που έχει... Καλά, άντρας που έχει κοιλιακό τρίλιζα, τύπου να το βλέπεις και να παίρνεις τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να είναι κουτάκια σχηματισμένα, ότι ειδικά αν έχει και 8-pack, ακόμη χειρότερο, φύγε μακριά. Δηλαδή βλέπεις τον κοιλιακό να πετάει, κάπου υπάρχει πρόβλημα, κάπου υπάρχει το πρόβλημα. Και αυτό το λέω όταν ο άνθρωπος δεν είναι αθλητής, δεν είναι γυμναστής, δεν έχει καμία σχέση με, δεν είναι η δουλειά του το σώμα του, δεν είναι μοντέλο, ας πούμε. Έχει και μια άλλη day job. Και το γυμναστήριο είναι το χόμπι του. Θεωρώ με αυτά που μου έχουν συμβεί σε αυτή τη ζωή, άντρας κυλίτσα καραμελίτσα, καλύτερα καραμελίτσα να κάνω έτσι στην κυλίτσα του, παρά να μου έχει το six-pack. Γιατί αυτό θα σου βγάλει πρόβλημα. Είναι σαν το ελαττωματικό αμάξι. Κάτι θα σου βγάλει, ρε παιδί μου. Δεν θα θέλει να πηγαίνετε να τρώτε έξω, να πίνετε κανένα ποτό που και που, να κάνετε διακοπές. Ή θα σε έχει στις διακοπές να ξυπνάτε 6 ώρες, να σε βάζει να τρέξεις 5 χιλιόμετρα πριν βγει ο ήλιος και σας κάψει ζέστη. Δεν θα κοινωνικοποιείτε σωστά. Θα θέλει να κοιμάται πάρα πολύ νωρίς για να μην πίνει και τρώει παραπάνω θερμίδες, ή θα σου ακυρώνει γιατί ξέρεις, πρέπει να με ξεκούρσει για το γυμναστήριο αύριο. Κατάλαβες, αυτά δείχνουν μία μη κανονική κοινωνικοποίηση. Βέβαια, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει. Πάντα αυτά τα ξέρετε. Αυτή είναι παραμέτρη που δεν λαμβάνουμε υπόψη. Απλά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο, παιδιά. Το six-pack κρύβει κάτι από κάτω. Καλύτερα να έχεις το παραπάνω το κιλό παρά να βλέπω το six-pack. Κορίτσια, βλέπετε six-pack, σας παρακαλώ, πήγετε μακριά. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό το unpopular opinion το δικό μου, βέβαια. Γιατί το, παιδιά, η διατήρηση του 2% σε λίπους, όπως είναι το γελαδίτσα, δεν είναι κάτι εφικτό για πάρα πολύ καιρό. Και όταν δεν τρως σωστά ή δεν τρως αυτά που θέλεις, ξέρεις τι έρχεται στον οργανισμό σου? Νεύρα. Νεύρα. Πολλά νεύρα.
έχεις νεύρα, τα ξεσπάς, τα βγάζεις σε ανθρώπους που δεν σου φταίνε. Και γενικότερα αυτοί οι άνθρωποι όντως τείνουν να έχουν νεύρα, ειδικά όταν είναι στο μπαλκ, είναι χαρούμενοι, τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο, είναι η καλύτερη τους περίοδο. Όταν όμως είναι εκεί στο cut, κάνουν εκεί πέρα τα κοψίματα, πώς θα λένε αυτοί, γυμναστηριακοί. Εκεί πέρα, παιδιά, το πράγμα ζορίζει. Το πράγμα είναι σήκω φύγε. Άνθρωπος που δεν τρώει, επικίνδυνος. Επικίνδυνος το φαγητό είναι πηγή, χαρά, υδατάνθρακες και σγιάμι. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε, κορίτσια, να μου στείλετε μία κόκκινη καρδιά αν συμφωνείτε μαζί μου και μία μαύρη καρδιά αν όλα αυτά που λέω είναι μπουρδες και σας έχουν τύχει τα καλύτερα παιδιά όταν είχαν το 8-pack εκεί να πετάγεται και να σας βγαίνει και στο μάτι. Δεν λέω ωραίο το 8-pack να το βλέπεις, να το χουφτώνεις, να το κάνεις, να το ράνεις. Μέχρι εκεί όμως. Καλύτερα να χτίσω ένα άγαλμα. Κάποιο άγαλμα που μη είδε, με θυμήθηκε. Αυτά, παιδιά, είχα να πω. Παράνοια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα με Γιάννη Τόμιτς πίσω από τις κάμερες που θα κατέβει εν Αθήνας. Και να είστε καλά. Το podcast βγαίνει κάθε τρίτη στις 5. Στις 5. Αν μας αγαπάτε να μας βάλετε πολλά αστεράκια, πείτε γεια στη μαρμελάδα και φιλάκια στα δαντιά.